Με λάβαρο τη σπουδαιότητα της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς, δεκάδες πολίτες μετά από κάλεσμα συλλογικοτήτων πραγματοποίησαν σήμερα συγκέντρωση και πορεία στο Ρέθυμνο για την ανίποτη τραγωδία στον Πειραιά. Εκφράζοντας την οργή και τη θλίψη τους για την εμψυχρό δολοφονία του Αντώνη Καριώτη, έστειλαν παράλληλα ηχηρό μήνυμα ενότητας απέναντι σε κάθε μορφή κοινωνικής βαρβαρότητας. Νομίζω ότι υπάρχουν ευθύνες σε ό,τι αφορά το πώς εξελίσσονται όλα τα πράγματα, το πώς βλέπουμε τους ανθρώπους. Γιατί δεν είχαμε να κάνουμε απλά με έναν άνθρωπο, είχαμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο ο οποίος είχε και ένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Έτσι. Και νομίζω ότι για να μπορέσουν να αλλάξουν αυτά τα πράγματα θα πρέπει να αλλάξουν πολλά άλλα πράγματα, πολλές άλλες καταστάσεις. Πρέπει να βγούμε όλοι μας και όλες μας στο δρόμο, να παλέψουμε συλλογικά για να κατοχυρώσουμε τα στοιχειώδη μας δικαιώματα και να αντιπροτάξουμε, ας πούμε, μια ζωή αξιοβίωτη για όλους, με πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά, με ελευθερίες, με εν τέλει με κριτήριο τις ζωές μας και όχι τα κέρδη. Ο Αντώνης, που πνίγηκε μέσα στο λιμάνι του Πειραιά, μπροστά στα έντρομα μάτια άλλων επιβατών, όταν τον έσπρωξαν με βία στο νερό. Οι εικόνες αυτές έχουν χαραχτεί σαν τρομεροί εφιάλτες στο μυαλό όλων, που παραμένουν μουδιασμένοι, αλλά και διψασμένοι για δικαίωση και αλλαγή. Από το βράδυ της περασμένης Τρίτης μέχρι και σήμερα, οι κινητοποιήσεις δεν έχουν τέλος, με την Κρήτη να πρωτοστατεί. Ο κόσμος πρέπει κάποια στιγμή να αντισταθεί σε τέτοια φαινόμενα, γιατί το μέλλον είναι πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι οι άνθρωποι θα πρέπει να είναι σε γρήγορση, να μπορούν να βγαίνουν στους δρόμους, να διεκδικούν, όχι μόνο στους δρόμους, πάντως στους χώρους δουλειάς, στις σχολές τους, παντού να διεκδικούν τα αυτονόητα. Νομίζω ότι αυτό και το αυτονόητο είναι πρώτον η αξία της ανθρώπινης ζωής. Σε αυτή την κοινωνία την κανιβαλική, ένα εισιτήριο αξίζει μια ζωή. Φώναξαν ενωμένοι και αγανακτισμένοι οι ρεθυμνιώτες απέναντι σε ένα σύστημα που, όπως τονίζουν, θυσιάζει ζωές στο βωμό του κέρδους και βροντοφωνάζει πως υπάρχουν ψυχές που δεν μετράνε. Εμείς ζητάμε δωρεάν και δημόσιες μεταφορές με ασφάλεια, να μπορούμε να μετακινηθούμε χωρίς να φοβόμαστε. Ντρέπομαι. Αυτό. Αν θέλετε μία κουβέντα είναι αυτή, και καλό θα ήταν να ντρεπόντουσαν κι άλλοι και να ήταν πολύ περισσότεροι εδώ. Δολοφονία, εν ψυχρό, τίποτα άλλο. Από ανθρωπιά, τίποτα άλλο. Δεν έχουμε συνένστηση πια. Δολοφονία και δεν θα περάσει απλώς έτσι όπως θέλουν να περάσει. Τι μήνυμα θέλουμε σήμερα να περάσουμε? Ας γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι.